Καλημέρα, Παύλο μου. Καλημέρα, σα μου. Καλημέρα και στου άλλου. Η Λιάννα χτε δεν κατονόμασε εσένα, δεν ήθελε να πει σε ποιον αναφέρεται και εσύ με πήρε τηλέφωνο και θε να πει μόνο σου τι. Τη... Ναι. Μου είπε ή τι. Κοίταξε, πώς θες η να φωτογράφηση ήταν επειδή δεν ήταν. Αναγνώρισε υπάρχει... τον εαυτό σου. Ε, βέβαια, πας, εντάξει. Προηπτώσει... Επειδή αναγνώρισε ότι είναι ένα πολύ γνωστό κωμικό, οποίο ο οποίο βγήκε και υπερασπίστηκε τα θύματα. Και ε, ε, δεν θέλω να τον κατονομάσω, αλλά το όνομα το ξέρω γιατί όντω την είχα μαθήτρια την Λιάννα σχολή. Ε, 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 να κρυφτώ πίσω το δαχτυλό μου και να πω: Δεν είμαι εγώ, περιμένω α, α, αν θα βγει το όνομα. Το θεωρώ λάθο. Θεωρώ ότι πρέπει να απαντήσω χωρί επισημένο να ακυρώσω τα λεγόμενα τη Ηλιάνα. Απλώ έρχομαι πλέον να διαφωτίσουμε τη συζήτηση, να δούμε δηλαδή τι ήταν αυτό που την πείραξε και σε όπου έχω κάνει λάθο να διαφωτίσουμε και να πούμε: Ζητάω συγγνώμη αν έχω περβεί κάποια πράγματα, τέτοια δηλαδή, όρια και να συζητήσουμε την υπόθεση. Πρώτον λοιπόν να δω τι ήταν αυτό που είπε η Ηλιάνα, α πούμε ότι. Ε, τον άκουσα να μιλάει και να υπερασπίστηκε και είπα: Αυτά τα έχει κάνει σε μένα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι, τι είπα εγώ και υπερασπίστηκα στην, <coughs> στην εκπομπή, στο όταν είχα βγει στη συνέδξη. Πρώτον, στο το στο θέατρο. Αναφέρεσαι τώρα στον. Ναι, εντάξει, θέλω το, το μέτωπο, ο κόσμο. Λοιπόν, είπα λοιπόν ότι τα πράγματα αυτά είναι γνωστά γιατί γίνονται και ξαναγίνουν στο θέατρο. Τι εννοούσα, Για να το κάνω λοιπόν πιο ευκρινέ. Εννοούσα ηθοποιό παλιό πρωταγωνιστή, ο οποίο ανέβαζε στο θέατρο της γυναίκε του θέατρο και έλεγε όποια από εσά δεν έχω πειδήσει να, να, κάνει ένα βήμα μπροστά. Και δεν έκανε καμία. Οι ηθοποιέ οι οποίοι πήγαν και κόβανε τα ρούχα των πρωταγωνιστριών του, του θιάσου, ε, για να μην μπορούν να βγουν στην, στην έναξη, παλιά στην επιθεώρηση. Οι ηθοποιού οι οποίοι υποχρέωναν ταξιθέτριε και συναδέλφου να, να κάνουν σε ασυλική πράξη μέσα στο καμαρίνι με την πόρτα ανοιχτή για να ακούνε από δίπλα και να ρεθίζεται η διπλανή συνάδελφο. Μιλάμε για ηθοποιού οι οποίοι χαστούκιζαν ηθοποιού επισκινή. Το έχω υποστεί κι εγώ Υπάρχει και από πιο παλιό ηθοποιό, το έχω υποστεί και εγώ από αυτό, το, με, με άλλο παλιό πρωταγωνιστή, τέλο πάντων. Λοιπόν, μιλάμε για ε, ηθοποιού οι οποίοι καταπίεζαν τεχνικού. Δεν θέλω να πω περισσότερο γιατί θα φωτίσω και δεν αξίζει τον κόπο. Ε, υπάρχει για καταπίεση διε, κρατικών θεάτρων, ανθρώπων του κρατικού θεάτρου, κρατικών θεάτρων και του ελεύθερου θεάτρου, που εξεφτύλιζαν την προσωπικότητα των ηθοποιών. Αυτά είναι που λέω, είναι γνωστά ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι. Για να ορίσουμε τα πράγματα και να τα συζητήσουμε όπω λέει ο κ. τέλο και ο φίλο μου Δημήτρη. Ναι. Θέλω απλά να πω ότι ξεκινάμε τώρα και πιάνουμε ουσιαστικά την καταγγελία τη Ηλιάνα. Η Ηλιάνα ναι, γιατί... στο πρώτο μέρο τη καταγγελία τη αναφέρθηκε σε αυτέ τι δηλώσει, γι' αυτό και τι εξηγεί. Για να καταλάβει και ναι, ο κόσμο Ναι, 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 ναι. Λέω, σωστά, που σωστά. Μπορεί σωστά. να μην έχει παρακολουθήσει. Μπράβο, ναι, 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 ε, λοιπόν. Οπότε εξηγεί γιατί έκανε mm. αυτέ τι δηλώσει αρχικά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και λέω όταν υπάρξει μία πράξη. Κατάλυση εξουσία και κατάχρηση ενό ανθρώπου, ο οποίο μειώνει την προσωπικότητα ενό συναδέλφου, ένα ο οποίος ασκεί προσωπική βία, είτε λεκτική είτε σωματική, όταν εκβιάζει κάποιον εργαζόμενο, όταν τον διώχνει από τη δουλειά αν δεν αποδεχτεί τι ωρέξει του, εάν προσβάλλει με γενετήσια πράξη οποιαδήποτε διαζώσει ή οτιδήποτε άλλο, είναι πράγματα τα οποία και θα υπερασπίζομαι μια ζωή. Και αυτό είναι ε, κάτι το οποίο δεν παίρνω πίσω σε όποιε δηλώσει έχω κάνει στο Μέγκα. Ήρθε λοιπόν η Λιάννα και την άκουσα και είπε ότι όλα αυτά τα αισθάνθηκα ότι τα έχει κάνει σε μένα. Πάμε να δούμε λοιπόν τον γεγονό. Την Λιάννα την είχα μαθήτρια. Επειδή υπόθηκε κάτι το οποίο είναι λεπτό στο θέμα του... των 17,5 ή 17,5 ηλικία, εγώ την γνώρισα την Λιάννα 19 ετών. Έχω μια ευαισθησία με το θέμα του ανήλικου και έχω ένα παράδειγμα. Έχει πολύ δίκιο, γιατί είναι πολύ σοβαρό κάτι αυτό. Ο, στο, όταν ήμουν το 1993 στο Άλσο, υπήρχε ταξιτετρια ταξιδιέτρια 14,5-15 χρονών, η οποία ήταν ερωτευμένη μαζί μου. Ε, δεν το δείχνε, Δεν την ακούμπησα καν. Και ήταν, το ξέρουν οι ταξιδιέτριε και μου είπαν προ τη μήν σου. Ξέραν την ιστορία, ξέρουν πόσο ερωτευμένη ήταν και τα κτλ. Όταν έμαθα την ηλικία τη, τη είπα ούτε από 10 μέτρα μακριά δεν θα με πλησιάζει. Και έμεινε εκεί το θέμα και ξέρουν λοιπόν πολύ καλά τη συμπεριφορά μου. Την Γιάννα την γνώρισα λοιπόν 19 ετών. Η Γιάννα, συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή μιλήσα και σήμερα μαζί της, για να είμαστε ναι. πολύ προσεκτικοί σε αυτά που λέμε, ναι. 17,5 ήταν το 2003 που ξεκίνησε στη σχολή. Ε, μου παραδέχτηκε βέβαια στο τηλέφωνο ότι το συγκεκριμένο τηλεφώνημα στο οποίο αναφέρεται, Αφορούσε ε, μετά την ενηλικίωσή τη, γιατί αυτό ήταν και μια ιστορία που κράτησε κάποιο ναι, καιρό εγώ, παραπάνω. Εγώ ήξερα λοιπόν ότι, όταν ήξερα, δεν ξέρω την γνώρισα 17, μου την γνώρισα 19 ετών. Εγώ αυτό ξέρω την ηλικία τη τότε που ήταν στα χαρτιά. Λέγαμε ένα κορίτσι από την Κύπρο 19 ετών. Αυτό Α, δεν το είχατε συζητήσει μεταξύ ανθρώπων. Όχι, όχι. Νόμιζα ότι ήταν ηλικία 19 ετών. Όχι ότι θα αλλάζει τίποτα έτσι, προ Θεού, δεν το συζητάμε λοιπόν. Αυτά που παραδέχτηκε σωστά και δεν ακυρώνω καθόλου το λόγο τη, είναι ότι ήμουν ερωτευμένο μαζί τη στη σχολή, σε μια σχολή. Δεν είπε θέμα. αυτό, βέβαια, η Ιλιάνα. Εντάξει, εγώ λέω ότι ήμουνα. Ναι, ναι, εγώ τι ότι δεν, δεν αντι... Δι... Λοιπόν, να εξηγήσουμε λεγόμενα, λοιπόν, λεγόμενά τη τα Τα λεγόμενά απλά θέλω να... να... Επειδή δεν θέλω να το ξαναπέξω το απόσπασμα. Ναι, μου. Δεν θέλω εγώ. να το κάνω με αυτόν τον τρόπο, κατάλαβες. Ναι. Θέλω να μπαίνω στο λόγο τη όπου χρειάζεται. Είπε λοιπόν ότι τη φλερτάριζα διακριτικά στην αρχή, έτσι. Διακριτικά στην αρχή. Το διακριτικό όταν είσαι ερωτευμένο, διακριτικά ξεκινά μία αυτή. Μία προσπάθεια προσέγγισης. Υπήρχαν διαφορέ. Σε μια, σε, μια σχολή, να επισημάνω, υπάρχουν θέματα καθηγητών οι οποίοι είναι ερωτευμένοι με τι μαθήτριε, μαθήτριε οι οποίε είναι ερωτευμένοι με του καθηγητέ του, ανταγωνισμό ανθρώπων που βλέπουν ε, ποιο θα επικρατήσει τη συμπάθεια ή την αντιπάθεια του καθηγητή, άνθρωποι οι οποίοι είναι ερωτευμένοι με άτομα μέσα στη σχολή και που ένα βλέπει τον άλλο ανταγωνιστικά και σου λέει γιατί. Ε, κάνει παρέα με αυτόν, γιατί στέκεται με τον καθηγητή. Υπάρχουν άνθρωποι που οι μπορούν να διαστρεβλώσουν μια οποιαδήποτε χή προσπάθεια. Εγώ τα μαθήτρια, α και μου έλεγε γιατί ενδιαφέρεστε, γιατί κάνει σηκώνεται περισσότερο το μάθημα εκείνη τη κοπέλα και λέγα γιατί έχει αδυναμίε και πρέπει να τη σηκώσω. Στα Παρασκήνια μπορεί να λέγανε ότι ο Χαϊκάλη επιθυμεί την τάδι να ηθοποιώ. Αυτό δεν μπορώ να το διαχειριστώ όμω. Δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν μιλάμε για τέτοια περίπτωση. Ναι, δε εγώ το... δεν μιλάω. Πάμε ναι. λοιπόν στο θέμα Πάμε της στην Ελίνα. Λιάν. Στην Ιάλα λοιπόν ήμουν <coughs> άρρωτη <coughs> και του το εξήγησα σιγά σιγά με διακριτικά, με και τα κτλ. Λέει λοιπόν ότι κάποια στιγμή τις, ε, την πήγα σε μία και την. για να, να με καλοπιάσει. Να... Δηλαδή, να με βοήθησε για να με καλοπιάσω. Δεν έχει να σε καλοπιάσει, να βοηθήσει. Ή σε βοηθάω ή δεν σε βοηθάω. Δεν τη είπα, θα, 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 τι μου αλλιώς για να σε στείλω στην Οντισιόν, γιατί αυτό θα ήταν εγκληματικό. Δεν έχει κάτι τέτοιο. Την πήγα στην Οντισιόν. Δεν την πήρα στην Οντισιόν. Από εκεί πέρα το ήξερε το ενδιαφέρον μου. Δεν το αποδέχτηκε. Σωστά. Όταν λε, το ήξερε. Τη είχε μιλήσει, μιλήσει για Βέβαια, αυτό. Ναι. Με, τον με τον τρόπο μου, ναι. Φτάσα... Αυτό λοιπόν, όπω είπε, έχει μια διάρκεια. Και φτάσαμε, α πούμε, ξέρω κι εγώ, στο τέλο προ τη ε, σεζόν. Εκείνη πώ ανταποκρίθηκε σε αυτό, Κυρία. Σε αυτή... Δηλαδή. Κυρία, δεν ήταν με πολύ εύχημο τρόπο και τα λοιπά. Σου, δεν... σου εξήγησε ότι δεν ενδιαφέρεται ή δεν ε, θα ήθελε... το απέφευγε με θες τρόπο ή όχι, δεν το βλέπω σωστό, δεν ήταν... Υπήρχε μια κυρία, το λέω και το λέω ευκρινώς, δεν έχω να την κατηγορήσω αυτό το, το, το θέμα. Επειδή εγώ είμαι λοιπόν και παλιά σκοπής και επειδή ε, ε, ξέρω πιστεύω ότι ξέρω να φέρομαι σε μια γυναίκα από τη μία και από την άλλη. Ε, όταν μου λέει μια και απο την αλλη οταν μου λεει μια γυναικα το όχι, όταν θέλω και με ενδιαφέρει, δεν τα παρατάω εύκολα. Αυτό λοιπόν είχε μια κορύφωση, βεβαίω. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο να μιλάμε το τηλέφωνο, μιλούσαμε, αναπτύσσαμε θέματα κτλ. Και, 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 αλλά και κάποια, κάποια τι εξηγούσα, με απέφευγε με ωραίο τρόπο. Και κάποια στιγμή, αυτό που φτάνουμε στο περιβόητο τηλεφώνημα που συζητάμε, και λέμε ότι ε, ένα που, ήταν, που είχα τελειώσει από τη σχολή, σε όλη αυτή τη διάρκεια θέλω να πω επίση τη σχολή, δεν την είχα καταπιέσει, δεν είχα προσβάλει την προσωπικότητά τη, δεν της είχα, την είχα πιέσει, δεν την είχα πάει σε ένα μέρο να την να ασκήσω βία, δεν την είχα προσβάλει ούτε σαν άνθρωπο, ούτε σαν καλλιτέχνη, ούτε σαν γυναίκα, με οποιαδήποτε έχει ε, πράξη. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο, ήξερε και τη έλεγα το αυτό, με απέφευγε διακριτικά. Και κάποια στιγμή, προ το τέλο, όταν αισθανόμουν ότι δεν την ξαναδώ και τα λοιπά, και φύγει το καλοκαίρι, τη εξέφρασα με έναν έντονο τρόπο, η οποία, εδώ το συζητήσουμε, η οποία λέει, α πούμε, ότι έφτασα σε αυτό το σημείο τη πράξη, και από την άλλη, εγώ λέω κάτι άλλο. Εάν πάρουμε λοιπόν την πράξη, α πάρουμε το δεγόμενο τη ε, Ότι ήμουνα σε μία από ό,τι έλεγα ότι ξέρει κάτι, ότι πάμε κατευθείαν. Είμαι ερωτευμένο και τα λοιπά και τώρα αισθάνομαι ε, 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 ορμέ και τα λοιπά και κουλουπού ας κουλουπού. Είμαστε κουλουπού και προσεκτική. Α, μπράβο, είμαστε, είμαστε προσεκτική μπράβο, ωραία. Έχει το δικαίωμα να ακού κάτι και σε προσφάνεια, να κλείσει το τηλέφωνο. Έτσι. Φυσικά. Φυσικά. Εγώ λέω λοιπόν ότι δεν ήταν αυτό που έγινε, ο αλλά ήταν μια διαδήλωση το... η οποία εκφράστηκε υπέρμετρα, αν θέλει. Ε, εστιακά για μένα, τι μου λείπει, μου κάνει αυτό και τα λοιπά, με έχει φέρει σε μια κατάσταση και, και ούκολο. Που το οποίο μπορεί μέσα από το. να το εξέλαβε και ότι υπήρχε και αυτό. Λέει για πρόστιχα λόγια. Τα πρόστιχα λόγια έχουμε, πρέπει να είναι πολύ ε, συζητήσιμο το θέμα, το πώ διαχειριζόμαστε την έννοια του πρόστιχου λόγου. Ε, όταν μιλά σε μια γυναίκα και θέλει να τη εκφράσει του σου. Εντάξει, δεν συνηθίζει να λε, α ξέρω κι εγώ κάτι, βλέπω το στήθο σου, ας πούμε, και αισθάνομαι μια ανάταση στον διασκελικό μου σωλήνα. σκελικό μου. Δηλαδή, δηλαδή, να είμαστε τώρα σοβαροί. Μπορεί να εξέφευγε. Εάν λοιπόν αυτό το σημείο ήταν κάτι το οποίο κατανοώ απόλυτα ότι μπορεί στην τρυφερή ηλικία εκείνη τη εποχή να την έχει πειράξει, από αυτή τη θέση τη ζητάω δημόσια συγγνώμη και σε αυτήν και στη μητέρα τη και στον πατέρα τη δεν υπήρχε καμία πρόθεση μείωση τη προσωπικότητα, ήταν κάτι το οποίο έγινε με το κορίτσι και ήταν κάτι μια υπέρμετρη, αν θέλετε, έκθεση ενό ερωτισμού δικού μου πάνω σε μια ε, σχέση η οποία θα μπορούσε, αν είχε συμβεί οτιδήποτε, αν είχε ξαναγίνει αυτό το πράγμα, και κλείσει το τηλέφωνο και μου λέει: Εξή, κάτι δεν θέλω καμία επαφέ. Α πούμε λοιπόν ότι φοβόταν όμω να το κάνει και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Εγώ εκθέτω λοιπόν αυτή την άποψη ότι ήταν κάτι το οποίο ήταν μια έκθεση δική μου, αλλά σε καμία περίπτωση για όνομα του Θεού. Δεν αποτελεί ότι ήταν παρενόχληση η οποία καταλαβαίνω ότι μπορεί να έρθει σε πίεση. Αλλά όχι ότι ήταν κάτι το οποίο τη μείωσα την προσωπικότητα, την εξέθεσα. Να σε ρωτήσω κάτι, Παύλο. μου. Και ε... μετά, συγγνώμη για να κλείσω, είναι το θέμα ότι μετά λέει αυτό. Σχολ... Λέει μετά ότι ε, στη σχολή λέει μετά την, την αγνοούσα. Δεν ξέρω τι την πείραξε η αγνόηση ή ότι ξαφνικά σταμάτησα για τη σεβάστηκα. Γιατί όταν μιλάω στο τηλέφωνο μου είπε Κύριε Χαϊκάλη, σα λέω πω σαν τον μπαμπά μου. Και εκεί σταμάτησα, κόλλησα, κατάλαβα, γιατί δεν είχα δώσει και τόσο βάρο στην ε, διαφορά ηλικία. Κόλλησα, σταμάτησα και τελείωσε εκεί. Δεν ακυρώνω το λόγο τη. Απλά λέω ότι αυτό που την πείραξε, τι ήταν. Ότι μετά στη σχολή, γιατί ακολούθησαν δύο χρόνια μετά στη σχολή, ε, δεν τη μιλούσα με την έννοια ότι την άφησα στην ησυχία τη, ότι την αγνώρισα. Τι δηλαδή την αγνώρισα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, ούτε να την πιέσω, ούτε να την φέρω σε δύσκολη θέση. Αναγκαστικά δεν την ανάγκασα ποτέ να κάνει κάτι με το Ζόρι, ούτε και επαναλαμβάνω ήταν η κυρία σε όλη τη διαδρομή, είναι ένα υπέροχο πλάσμα, είναι μια σπουδαία ηθοποιευτή πραγματικά ήταν πολύ καλή και γι' την... αυτό είχα ερωτεύσει μαζί τη. αλλά από εκεί και πέρα να δεχτώ το λάθο μου στην υπέρμετρη αυτή έκθεση του ενθουσιασμού μου και του, ερω... του ερωτισμού μου, αλλά δεν θα χρεωθώ και την πτώση του Βυζαντίου. Θεωρώ επίσης ότι, ότι πήγες στις... μετά ότι ε, ρώτησε κάποιες άλλες και το είχε ξανακάνει σε άλλες. Δηλαδή εγώ ήμουν ένας καθηγητής ο οποίος έπαιρνε το τηλέφωνο ε, της, ε, των κοριτσιών. Δεν τα στρίμωχνα σε μια γωνία, δεν τα ανάγκαζα να βγούμε ραντεβού. Δεν βγαίναμε έξω, απλώς έπαιρνα τηλέφωνο και κάνω ποιο... Δεν γίνεται. Δε, κάπου δεν κολλάει. Και επίση, γιατί δε, δεχθούμε ότι δεν πήγε στον εαυτόν γιατί φοβότανε. Όταν μαζευτήκαν και άλλε κοπέ, γιατί δεν πήγαινε στον κύριο στον το, σχολάρχη και να πει: Ξέρετε κάτι, έχουμε μία ενόχληση από τον κύριο Χαϊκάλη. Στην καλύτερη των περιπτώσεων να μου κάνανε παρατήρηση, μία επίπληξη. Στη χειρότερη να με διώχνανε. Δεν έφυγα για αυτό το λόγο από τη σχολή. Έφυγα για επαγγελματικέ υποχρεώσει. Και έφυγα γιατί διαφωνούσαμε σε πολλά πράγματα. Όπω είπα και πριν, μέσα στι σχολέ υπάρχουν πολλοί ανταγωνισμοί. Σε καμία περίπτωση όμω δεν πιέζει κανέναν άνθρωπο, δεν απειλεί κανέναν άνθρωπο, γιατί δεν μπορεί να πει δεν μου κάθισε ωραία. Σε τρία χρόνια που θα βγει από τη σχολή και σε τέσσερα-πέντε που θα ασχοληθεί, εμένα θα με βρει μπροστά σου. Δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο. Ούτε έχει κανένα λόγο. Δεν είναι στο θέατρο που είναι αναγκαστικά και λε θα διαδοθεί μεταξύ μα, θα σε απειλήσω και τα λοιπά και θα σου κάνω νοήματα. Ε, επειδή ήθελα να είμαι προετοιμασμένη για την παρουσία σου εδώ, ε, παρακολούθησα ξανά και ξανά την συνέντευξη που έδωσε στο Μέγκα, γιατί σε αυτή τη συνέντευξη ναι. ε, βασίστηκε η Λιάνα, ναι. στην οποία έκανε πάρα πολλέ φορέ λόγο για κατάχρηση εξουσία. Πέντε-έξι φορέ ανέφερε αυτό. Ναι, ναι. Δεν θεωρεί ότι έγκυται σε αυτό το πλαίσιο όταν είναι ένα καθηγητή. Ένα καθηγητή και μία Πολύ μαθητή. μεγαλύτερο σε ηλικία από ναι, τη μαθήτρια. Ναι, ήμουν ναι, 42-43 χρόνια όπω ομάδα τότε και ήταν ε, 19, που σου λέω η ηλικία. Εσύ λοιπόν εκεί είχε βγει τελείω από το ρόλο του καθηγητή και θεωρούσε ότι το... είναι ένα άντρα Ο... που πάμε, λοιπόν, μια γυναίκα. Το θέτη, σωστά το θέτει. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι. Στο θέμα του καθηγητή λοιπόν που έχουμε πάνω στη σχολή. Τη συμπεριφέρθηκα άσχημα. Αισθάνθηκε να τη μειώνω σε κάτι προσωπικά να τη μειώνω την προσωπικότητά τη, να την απορρίπτω μπροστά στου άλλου, να την προσβάλλω μπροστά στου άλλου. Αυτή είναι, σχεδιστικό... είναι μια άλλη κατηγορία. Όχι, δηλαδή, δηλαδή, έχουμε, άλλη κατηγορία λοιπόν, το είναι... θέμα του καθηγητή, έχουμε λοιπόν του καθηγητή, ο οποίο έχει θυγεί ερωτικά, εντάξει, και δεν μειώνει όμω την προσωπικότητα, την ακολουθεί, τη συμβουλεύει, τη κάνει το μάθημα τη κανονικά. Και η άλλη περίπτωση του ανθρώπου, που εκεί δεν εκμεταλλεύεται τη θέση, απλώ μιλάει σαν άντρα, μιλάει σαν άνθρωπο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Βέβαια, κύριε Χαϊκάλη, με συγχωρείτε, ναι, αλλά ναι, όταν ε, γίνεται κάτι κατ' και για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και όταν εσείς... λέμε περίμενα, περίμε, λιώνω τι λέξει. Κατ' εξακολούθηση είναι η πράξη του τηλεφώνου. Όχι, του όχι. Του, του έντονου φλερτ. Του έντονου φλερτ. Έντον φλερτ. Όταν μιλάμε ναι. σε μία διαχρονική, του έντονου φλερτ. Ναι, αυτό ναι. μπορεί να ξεπεράσει τη γραμμή και να θεωρήσει μια γυναίκα ότι ε, εγώ δεν μπορώ να, διαχειρι... να διαχειριστώ έναν άνθρωπο ο οποίο λοιπόν, δεν καταλαβαίνει. Όταν το τέλο, κλείστε μου το τηλέφωνο. Όταν βλέπει ότι 7 και δεν μπορεί να διαχειριστώ, πε μου δεν θέλω καμία επαφή και μου κλείσει το τηλέφωνο. Απλά λέω ότι φοβάσαι. Ναι. Φοβάσαι, το κατανοώ λοιπόν. Γιατί υπήρχαν, υπήρχαν περιπτώσει των γυναικών όλων που βγαίνουν αυτή τη στιγμή και λένε δεν μπορούσαμε να, να μιλήσουμε τότε. Έχει το επόμενο λοιπόν να πα στο σχολάκι που δεν το κάναμε αυτό. Δεν λέω ότι αυτό το αποδέχτηκε η κοπέλα προ Θεού. Είπα είναι και αν κυρία και το αποδέχουμε αυτό το πράγμα μέχρι εσχάτων. Αλλά από εκεί πέρα το φλερτ μπορεί να γίνεται έντονο. Βεβαίω και γίνεται έντονο. Εσεί δεν καταλάβατε ότι περάσατε τη γραμμή εκεί πέρα. Μπορεί να μην το κατάλαβα. Γι' αυτό και ζητάω δημόσια συγγνώμη αν έχω υπερβεί τα, τα, τα όρια. Αλλά από εκεί μέχρι να, να, να κατηγορούμε ότι ξέρετε κάτι είναι σεξουαλική κακοποίηση ή παρενόχληση σε σημείο που να, να μπαίνω στη μία κατηγορία με την άλλη αυτό που έχω εγώ προσωπικά κατα, καταδικάσει μέσα από τη συνέντευξή μου, νομίζω ότι έχει διαφορά. Δεν το νομίζω ότι, ότι μίλησε για αυτό. κακοποίηση. Μίλησε για παρενόχληση. Για παρενόχληση. Αυτό... Λοιπόν... Να πάμε στο θέμα τη παρενόχληση. Η παρενόχληση λοιπόν γίνεται. Ότι όταν έχει ένα ενδιαφέρον σε έναν άνθρωπο, το δείχνει. Η παρενόχληση επίση είναι και εκ yeah. Για ζώσει που λέμε, δηλαδή να γίνει κάτι εκείνη τη στιγμή, ή με το τηλέφωνο. Στο τηλέφωνο στο είναι το τηλέφωνο. κρίση του τηλέφωνου. Η παρενόχληση καθορίζεται όμω Αλλά... πολύ από την ε, θεσμική θέση που έχει ο κάθε ένα από του εμπλεκόμενου. Και κανένα να μην έχει θεσμική Ορίζεται θέση. Ορίζεται από αυτό. Δηλαδή, αν είναι διευθυντή, αν είναι καθηγητή, αν είναι δάσκαλο ή Αποθέσει ισχύω λοιπόν είναι αυτό, αν το μετέφερα στην πράξη στη σχολή. Δηλαδή, ήμουνα καταδυνάστη απέναντί τη. Τη έκανα χειρονομίε την ώρα που έκανα μάθημα. Της ε, που πολλέ φορέ με στον χώρο του δικό μου και τα Υπάρχουν πολλές, πολλών ειδών ε, καταστώτε. Θα θε να εκφράσει κάτι, θα θε να πει κάτι, μπορεί να δημιουργήσει και πολύ προσεκτικό σε αυτά. Δεν άγγιζα κανέναν. Αλλά τέλο πάντων. Α πούμε λοιπόν τι έγινε. Ε, τη τι, τι, αισθάνθηκε ότι δυσφορούσε μαζί μου την ώρα του μαθήματο. Όταν είναι κάτι που την έφερα σε πάρα πολύ δύσκολο την ώρα που κάναμε μάθημα. Θα μπορούσε να έχει πει παιδιά, δεν μπορώ να παρακολουθήσω να γίνει θέμα. Ή να το δούμε. Δεν είχα καμία τέτοια εικόνα. Δεν ακυρώνω, επαναλαμβάνω το λόγο τη. Απλώ διαφωτίζω κάποια σημεία και είπα ότι όπου ευθύνομαι, αναλαμβάνω τι ευθύνε μου και ζητάω συγγνώμη. Το Αλλά... εκτιμώ πολύ αυτό, Παύλο. Όχι και εκτιμώ όμως... το, ότι, το ότι όταν με πήρε τηλέφωνο, μου είπε ότι εγώ δεν θέλω να αρχίσω τα εξώδικα δεξιά και αριστερά. Θέλω να βγω με το θάρρο τη γνώμη Δεν έχει κανένα να, να, ζητήσω, έδει, να Απλά ξέρει τι προβληματισμό μου μου. Να, ούτε να κρυφτώ πίσω από το δακτήμα. Είμαι, είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο όταν βγει από το αυτό. Κάτι... πολύ. Περιμέναμε νομίζω όλοι να συμβεί αυτό. Κάποιο να βγει με το θάρρο τη γνώμη του. Να συμβεί και να πει αυτό. Ναι, πρόσεξε όμω. Αποδέχομαι αυτό, δέχομαι την καταγγελία τη. Ελπίζω να καταλάβει όμω ότι δεν είχε καμία ούτε θέμα εξουσία. Δεν απείλησα λόγω τη θέση μου να ήταν μια. Θα μπορούσε να συμβεί και στο θέατρο, σε μια συνάδελφο. Θα μπορούσε να συμβεί και στο δρόμο. Γιατί, θα μπορούσε Η βέβαια να συμβεί και κάπου. δεν είναι μονολεκτική. Μπορεί να είναι όντω η αδιαφορία, αλλά στο, αντίθε, στο άλλο άκρο μπορεί και αυτό να θεωρηθεί ότι από εκεί πέρα που ήταν ένα καθηγητή που όταν. όταν ε, εμένα, εγώ θέλω να, με να με κάνω την εξή Μετά... ερώτηση συνδυασμένη ναι. με αυτό που λέει η Ελένη. Ε, γιατί αισθάνομαι ότι με κάποιο τρόπο μια συγκεκριμένη μερίδα και όχι όλη τη ε, της γενιάς, της λίγο παλιότερης θεατρικά, κάπως την εκπροσωπεί σε σχέση με συμπεριφορές. Θέλω να σε ρωτήσω αν αντιλαμβάνεσαι τη διαφορά σήμερα και αν σήμερα ήσουν καθηγητής, αν θα έκανες μια αντίστοιχη προσέγγιση σε μια γυναίκα, μια κοπέλα που θα ξεκινούσε τώρα. Όχι βέβαια. Και εδώ είναι το θέμα ότι εφράσαμε σε αυτό το σημείο κλειδί που θέλω να συζητήσουμε. Να βρούμε τα όρια μεταξύ τη παρενόχληση, μεταξύ τη ερωτική έκφραση ενό ανθρώπου που μπορεί να είναι ερωτευμένο, ενό άνθρωπου που θέλει να εκφράσει σε μια γυναίκα ό,τι τη θέλει και που πρέπει να χρησιμοποιήσει λέξει οι οποίε δεν μπορεί να κάνει μια προσέγγιση ερωτική ή συνέβρεση με το λεξικό του μπαμπινιώτη. Συγγνώμη. Όχι, ε, πρέπει να, να βάλουμε μια άλλη αυτό, γιατί ναι. το έχει ξαναπεί. Όμω, όταν υπάρχει μια κοπέλα που είναι αρκετά μικρή ηλικία. Ναι απέναντι σε έναν άνθρωπο που είναι καταξιωμένο πρωταγωνιστή ναι. και δεν δέχεται το φλερτ, το γεγονό ότι παίρνει ένα, λαμβάνει ένα τηλεφώνημα το οποίο τη φαίνεται σε δύσκολη θέση, αυτό δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε. Συμφωνούμε. Δεν έγινε όμω μετά. Δηλαδή έγινε το τηλεφώνημα αυτό το οποίο την ενόχλησε. Ναι. Και μετά Κάτε σταμάτησε. Εγώ δεν θα φτάσω μέχρι το τηλεφώνημα. Γιατί... Εγώ θέλω να ρωτήσω ότι αφού ήσουν σε θέση ισχύω, εκείνη ήταν μικρή κοπέλα και σου εξέφρασε. Τα συναισθήματά τη ότι δεν την ενδιαφέρει αυτού του είδου η προσέγγιση. Η, Εσύ... οριστική, αν θέλει, φτάνει στο τηλέφωνο, στο τηλέφωνο που είμαι, κύριε Χαϊκάλη, μην τα λέτε αυτά. Σα σας βλέπω σαν μπαμπά μου. Γιατί εκεί ήταν μια έκφραση δική μου αυτή. Σε όλο το. Όλο, ο το, Εσένα όλα... αυτό σου δείξε ο... ότι πραγματικά. Ότι τελείωσε, ναι. Ελπίδα. Μου έξε, και εκεί, εκεί ξύπνησα που λέμε και λέμε, ναι, εντάξει, κάτσε, έχει δίκιο η κοπέλα και τελειώνει η ιστορία. Η όλη αυτή είναι ένα φλερ το οποίο κορυφό, λέμε κορυφωνόταν, δεν ήταν λεκτικό. Καταλάβαινε το ενδιαφέρον μου, τεχνιέντο το απέφευγε, που εγώ απλώ όπω εξήγησα, σαν άντρα, επέμενα με ένα διακριτικό τρόπο. Ξεπέρασα τα όρια του διακριτικού. Γι' αυτό και ζητάω συγγνώμη. Αλλά μην μπλέκουμε όμω αυτό, μην θεωρούμε αυτό όμω ότι είναι στον ίδιο καμβά με άλλα πράγματα. Έτσι. Στο, στον ίδιο ενδεχομένως όχι, γιατί έχουμε Έτσι. φτάσει να μιλάμε, να μιλάμε Έτσι. Ε, για βιασμού. Έτσι, Έτσι. Αλλά. Έτσι. Αλλά Όχι και δεν είναι Υπάρχουν πάρα είναι είναι και, είναι που είναι, και, που είναι πολύ κοντά σε αυτό που περιγράφει από συναδέλφου σου. Ε, Ενδεχομένω όχι στη σχολή, μπορεί στο καμαρίνι, μπορεί σε έναν άλλο, άλλο. χώρο. Ό, είναι άλλο. Είναι άλλο στο καμαρίνι να κλειδώσει ένα συνάδελφο. Είναι άλλο σε ένα χώρο ιδιωτικό να απειλήσει κάποιον. Είναι άλλο σε δύο να του πει, α πούμε, ξέρει κάτι, αν δεν κάνει την αυτή, θα τα βρει μπροστά σου θα με βρει μπροστά σου, είναι άλλο ή απειλήσει, είναι άλλο να κόψει εργαζόμενο. Εάν ερχόταν και έλεγε, μου είπε ο Χαϊκάλη ότι θα σε πάω στην Οντισιόν, αλλά πρώτα θα κάτσει, εκεί είχαμε πρόβλημα. Εκεί σηκώνω τα χέρια, θα ήμουν καταδικαστέ μέχρι εκεί. Ούτε πίσω μου λέμε ότι το έκανα, ας πούμε. Αλλά εγώ να δεχθώ αυτό που λέω, το έκανα γιατί ήθελε να είναι. Όταν βοηθά έναν άμα, το βοηθά έναν άνθρωπο. Ακόμα και αν έχει δεύτερε σκέψει. Ποιε είναι αυτέ οι δεύτερε σκέψει. Εάν έβλεπα λοιπόν ότι θα έπρεπε καταναγκαστικά να κάνω κάτι. Με απειλή. Δηλαδή να θυμώ και να κάτι. Να τι κάνω χειρονομίε. Δεν το έκανα ποτέ. Ναι, ήμουν υπέρμετρα εκθετικό στην άποψή μου και στο αυτό που εξέφερα στην καρδιά μου. Μπορεί να υπερεύει. Βεβαίω. Αυτός... Αλλά να ορίσουμε τα όρια. Επαναλαμβάνω. Επειδή αναφέρεστε στα όρια, όμω θέλω να σα κάνω μια... μια, ερώτηση πάρα πολύ ανθρώπων. Αν ερχόταν η κολλητή σα ή δεν ξέρω, η, η κόρη σα και σα περιέγραφε ένα τέτοιο περιστατικό από έναν άνθρωπο ε, γιατί για μεγάλο χρονικό διάστημα μιλάμε. Δεν μιλάω για την ε, κορύφωση τη ε, κατάσταση. Ε, Εσεί, α πούμε, τι θα λέγατε, δεν θα λέγατε ότι αυτό ο άνθρωπο. Πάλι ο άνθρωπος... επειδή επαναλαμβάνει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Η σχολή ήταν από τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιούνιο. Το θέμα του τηλεφώνου πρέπει να γίνει τον Ιούνιο, το Ιούνιο, όταν είχε φύγει από τη σχολή, είχε τελειώσει. Και ήταν, έλειπε, νομίζω, και εντάξει, ήταν μια έκθεση ότι πώ θα την ξαναδώ και τα λοιπά και τέτοια. Αλλά σε όλη αυτή τη διάρκεια τα μιλάμε. Δεν μιλάμε κάθε μέρα το ότι. Ούτε κάθε μέρα γίνονταν τηλέφωνα. Έτσι, για να μιλάμε τη χρονική διάρκεια υπήρχε μια δεν ήμουν κάθε υπήρχε μέρα στη σχολή. Δηλαδή, δηλαδή. ναι, ναι, υπήρχε ένα διάρκει. διάστημα. Ναι. Αυτό λοιπόν το διάστημα. Γιατί όταν λέμε για την Οντισιόν, η Οντισιόν ξεκίνησε το, 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 τον Οκτώβριο. Ε, η Οντισιόν δεν έγινε τον Νοέμβριο. Έγινε το Φλεμπάρι, Μάρτιο, Απρίλιο. Πότε δεν θυμάμαι τι ήταν. Ε, δηλαδή θέλω να πω, υπήρχε ένα διάστημα μεγάλο. Ναι. Έτσι. Εκείνο που θέλω να τονίσω, δεν εκμεταλλεύτηκα από τη θέση μου. Αυτό αυτός ότι σε όλο αυτό το διάστημα δεν πήγα να πω ότι ξέρει κάτι. Άρα, επειδή μιλά για χρονικό διάστημα, δεν είναι από τον, από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο, πότε ήταν η Οντισιόν, ότι. Εκεί τη είπα που είχα όλο αυτό το περιθώριο και είχα εκφραστεί ότι αν δεν μου κάτσει δεν θα πα. Τη βοήθησα να πάει. Και όταν λέμε βοηθά, με βοηθά. Απλά εγώ αυτό, αυτό δεν ρωτήσω. Εάν σα το έλεγε εσά κάποιο δικό σα άνθρωπο. Ναι, άνθρωπος, και μου έλεγε τι. Ε, τον τρόπο που προσεγγίζετε αυτή την κοπέλα. Γιατί αυτή η κοπέλα αυτή τη στιγμή. Θα έχει... έλεγα, θα ρώταγα, έχει γίνει κάτι άσχημο απέναντί σου. Δηλαδή, άσχημο εννοώ, δηλαδή, μια προσέγγιση να σε έχω γιατί σε λίγο θα φτάσουμε να καταδικάζουμε και τον Παπαγιανόπουλο που έλεγε Χούφτωστη, Χούφτωστη. Σου έκανε μια άσχημη χειρονομία, σου έκανε μια κίνηση η οποία ήταν σε κλίδοση πουθενά, σε εξανάγκασε να του κάνει πράξει αυτά τα λοιπά. Σε πίεσε, εάν σε φλερτάρει με έντονο τρόπο, είναι συζητήσιμο. Να το δούμε αυτό πια όρια. Γι' αυτό μιλάω για όρια. Καθορίζεται όμω από το ρόλο, Παύλο, ναι, που ναι, εγώ αυτό με την εξή. Μου συμφωνώ. Αλλά πάντοτε ένα το, το θέμα, λοιπόν, ένα άνθρωπο που έχει μια αξιοκή μια θέση. Ναι, βλέπει. Τι να κάνω δηλαδή τώρα, ωραία. Είμαι ένα άνθρωπο Εγώ άνθρωπος θέλω να σε ενδώσαι. ρωτήσω λίγο, γιατί δεν έχουμε και πάρα Υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν όμω και πολλέ περιπτώσει ανθρώπων που έχω περασπιστεί πολλέ φορέ και έχω έρθει σε έντονη αντιπαράθεση με ανθρώπου που έχουν καταπίεσει. Μπορεί κάποια στιγμή να βγουν και να το πούνε, ας α πούμε. Το έχω περασπιστεί. Είναι τελείω διαφορετική. Άρα λοιπόν αυτό που λέω. Έχουν το έχω κάνει πράξη. Από βία μέχρι. Μα, επαγγελματική. Όταν έχεις, λοιπόν, έχω επίση ε, ενδιαφερθεί για εργαζόμενου που του έχουν καταπιέσει οικονομικά σε δουλειά. Και άκουσα ότι. Καλά, ο Χαϊκάτζη λέει τώρα για του εργαζόμενου και του βοηθάει, γιατί έχει διασφαλιστεί με την πλάτη του. Μα είναι κουβέντα αυτή. Παύλο, πριν, επειδή φαντάζομαι θα λήξει κάποια στιγμή η κουβέντα, είναι πολύ σημαντικό γιατί στην Ιλιάνα, χθε που ακούσαμε, να λέει και για άλλε περιπτώσει. Ναι, σωστά, αυτό που είπα και έχουν πριν. Προκύψει και αυτό είπα πριν. Μέσα. Ότι λέω, τι εννοούμε, δηλαδή, άλλε περιπτώσει που έχουν πάρει τηλέφωνο και τα δηλαδή, Τι έκανα, δηλαδή, αυτό θέλω να καταλάβω. Έκανα το ίδιο, αντιμετώπιζε τι άλλε, έχω στείλει σοντισιόν, έχω απειλήσει, έχω κάνει κάτι. Γιατί να σου πω και κάτι, κάποια πράγματα που μπορεί να τα λέει κάποιο και δεν μπορεί να τα, τα δούμε. Ε, εντάξει, παιδιά, δεν μπορώ να το ελέγξουμε. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω. Δεν το Από για... την άλλη, μπορεί ο καθένα αύριο, αν γυρίσει κάποιο και πει ε, μου έχει κάνει κάτι. Και δεν, δεν μπορώ να την κρούσω πια. Δηλαδή δεν γίνεται. Ο καθένα αυτή τη στιγμή βγαίνει και λέει υπάρχουν χιλιάδε πάνω το βαρχίζω και εγώ. νομίζω ότι το αναγνωρίζει ξεκάθαρο ότι είναι η Λιάννα, ότι ήταν μαθήτριά σου. Βέβαια, Στοντί ναι, δεν ναι, πολύ... θα κρυφτώ πίσω το δάχτυλο. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι γιατί έχει γίνει και viral μια προσωπική σου συνομιλία στο Messenger. Έχει γίνει viral στο Ιντερνετ αυτή τη στιγμή. Και θέλω να σε ρωτήσω αν αληθεύει καταρχά αυτή η συνομιλία, αν είναι προϊόν μοντάζ. Πρόσεξε λοιπόν. Ε, δεν το είδεσατε αν είναι μοντάζ ή όχι. Έχουν πάρει κάποιε φράσει. Να δούμε λοιπόν τι φράσει. Έχουν πάρει λοιπόν τι φράσει και έχουν βάλει Παύλο Χαϊκάλη με ένα προφίλ το οποίο δεν είναι το δικό μου. Το προϊόν μου προφίλ είναι. είναι. με ελληνικά γράμματα κτλ. Αλλά η φωτογραφία είναι αυτή, δική μου κτλ. Α πούμε λοιπόν ότι αυτό είναι όμω ότι έχει γίνει, ρε παιδί μου. Έτσι, όχι ότι είναι έχει πολύ γίνει διαδοματικό να έχει. Ναι. Γιατί δεν δεν ο, φίλο μου Δημήτρη Ομαυρόπουλο δεν έχει καμία σχέση με τα social media, δεν ξέρει και του έχουν φτιάξει προφίλ κάποιοι και μπαίνουν μέσα, παντάει στον κόσμο, βρίζει κόσμο κτλ. Έχουν γίνει. κατεβάσει ένα προφίλ όταν ήμουν βουλευτή. Ένα προφίλ δικό μου το οποίο έβγαινε κάποιο και έλεγε να, θα, τι κόρε σα και τα λοιπά. Ήταν αγρευτικό το κείμενο και μου το στείλανε και παρενέβη. Είχα πάει στον κ. και τότε είχαμε κάνει ένα θέμα. Λοιπόν, υπλοφορούν πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν λοιπόν κάποια στιγμή ένα κείμενο το οποίο είναι κολάζ και είναι μόνο οι δικέ μου οι φράσει. Οι φράσει αυτέ λοιπόν α πούμε. Ότι υπάρχουν, ότι είναι όντω δηλαδή ότι έχουν γίνει. Μ αρέσουν τα πόδια σου και τα και εσύ είσαι στη φωτογραφία με το, αλλά δεν ότι... έχει τι απαντήσει. Δεν, έχει τι απαντήσει τι μου λέει. Άρα υπάρχει ένα διάλογο. Επίση, δεν μπορούμε να, δε... να, να μπούμε σε αυτή τη λογική, γιατί ο καθένα μπορεί να κάνει και να λέει ό,τι θέλει, γιατί έχουμε ξεμπλέξει τα όρια τη παρενόχληση. Παρενόχληση τι είναι. Όταν σου απαντάει κάποιο ή όταν κάνει διάλογο, υπάρχουν πολλοί διάλογοι. Υπάρχουν γυναίκε οι οποίε επλησιάζουν ερωτικά μέσα και σου λένε στο τέλο θα μου πάρει μια κάρτα για τηλέφωνο. Έχουν γίνει. Υπάρχουν ομοφιλόφιλοι οι οποίοι παίρνουν προφίλ γυναίκα και βγαίνουν, α πούμε, ξέρω και εγώ και κάνουν. Υπάρχουν πολλά πράγματα Φυσικά. στη μέση. Το έχω ζήσει με ένα συνάδελφο, έχω μάρτυρα δηλαδή ένα συνάδελφο στο θέατρο που κάναμε ένα τέτοιο διάλογο που έλεγε ο άλλο με τρελαίνω για σένα κτλ. Αυτά. Μπράβο. Υπάρχουν πολλά, πολλών τέτοιων καταστάσεων. Παιδιά, έχει χαθεί μπάλα. Δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε πια. Δεν, δεν, γίνεται. Δεν είναι διαχειρίσιμο πια να με. Βγαίνω να απαντήσω επί τη ουσία. Όποιο αισθάνεται ότι ακόμα και αυτέ οι φράσει. Ε, κουκλάρα μου, που δεν είναι αυτό, τα λέω παραπάνω. Αποτελούν ε, σεξουαλική παρενόχληση σε μια γυναίκα. Εντάξει, τότε είμαστε όλοι ένοχοι. Τότε δεν το συζητάμε, είμαστε όλοι ένοχοι. Είναι συνθήκε που λέγονται, λέγονται Παύλο, αυτές απλό ναι, αυτέ. Αν λοιπόν είναι... υπάρχει ένα διάλογο όμω ο οποίο έχει αποκοπεί και λε, που δεν ξέρω τι είναι αυτό ο διάλογο, αλλά λέμε ότι είναι από κάτω, ναι, ξέρει και τα λοιπά. Γιατί έχει αποκοπεί, Γιατί δεν βάζεις και τη δική σου απάντηση. Ρε, ηλίθια τη Σε τι Αυτό έχει δίκιο. Αν μου πει κάποιο, λέει ηλίθια τη λε, το κόβουμε. Δεν έχω να συνεχίσω. Αν συνεχίσει, θα έλεγε Κοιτάξτε, εγώ του λέω Αρέ, ηλίθεια, και αυτό μου λέει Α μέξω. Εγώ συνεχίζει. Παρ' όλα αυτά, βγαίνει ναι, ναι. εσύ να και υπερασπίζεσαι ε, σε σχέση με την δεν σχέση υπερασπί... σου με αναλύω. την Ιλιάνα. Άλλο ναι, θέλω ναι, να αναλύω. πω το τι έχει συμβεί και θε να πει τη δική σου αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, η Ιλιάνα μίλησε και για άλλε ε, ηθοποιού τη σχολή εκπαιδευόμενε και σήμερα μου ανέφερε ότι υπάρχουν. Τρία ακόμα κορίτσια που ναι. έχουν εμφανιστεί για το δικό σου όνομα. Πώ σκοπεύει να κινηθεί. Καθόλου. Α πάνε στο. Εγώ, καταρχά, είπα την τελευταία φορά που βγαίνω, γιατί δεν μπορώ να το διαχειριστώ πια. Όποιο πιστεύει ότι έχω κάνει κτλ. να πάει στο σωματιό, όπω πολύ ευγενικά έκανε η Ηλιάνα και να καταγγείλει και από εκεί πέρα. Εσύ ζητά ακολουθείς... συγγνώμη από την Ηλιάνα αν αυτή η ενόχληση σε συμπεριφορά. Αν συμπεριφορά αλλά την ενόχληση σε μια. Αν νομίζει ότι αυτή η συμπεριφορά δεν είναι αποδεκτή το 2021 Όχι, πούμε. βέβαια, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση σήμερα, Μα έτσι όπω έχουν γίνει τα πράγματα, ναι. ναι. Αλλά επίση θέλω να καταγγείλω και αυτό που είπα ότι πιο αρρωστημένο μυαλό ήταν σε αυτό το βίντεο που είχαμε κάνει με τον Πέτρο το 18, που λένε ότι σήμερα κάνουμε σάτυρα πάνω στα θύματα τη σεξουαλική κακοποίηση. Που ήταν ένα αστείο βιντεάκι το οποίο κάποτε γελάγανε. Τώρα λένε ότι. Επειδή λοιπόν τα πράγματα βλέπουμε κάπου από μία ολιοπτική γωνία σήμερα, δεν μπορώ πίσω να το διαχειριστώ. Έχει κάποιο σχόλιο για όλα τα υπόλοιπα, χωρί να απομονώματα, αν μου επιτρέπει για όλες τις υπόλοιπες καταγγελίες ή για την ε, παρέτηση του Δημήτρη Λιγνάδη που είναι το πιο πρόσφατο σε σχέση με... Τον δεν υπάρχουν στοιχεία, στοιχεία και δεν μπορώ να κρίνω ονοματικά κάτι. Ξέρω μονάχα ότι αν βγουν κάποια πράγματα ε, που θα βγουν την επόμενη εβδομάδα, ε, νομίζω θα κοκκινήσουν και οι πέτρες. Παύλος, ευχαριστούμε Αλλά πάρα πολύ. Αυτό, είναι, αυτό δεν μπορώ να... Αν κοποιοςδήποτε έχει, γιατί πια η ονοματολογία και το θέμα, λοιπόν, αν αισθάνεται κάποιο ότι μπορεί να, να βγαίνει και να, να μιλάει οτιδήποτε και αν κάποιον τον έχω θίξει και έχει υπερβόη, ζητάω δημόσια συγγνώμη. Από εκεί και πέρα όμως να ορίσουμε αυτό με Διαφέρει εμένα, να ορίσουμε τα όρια τι εννοούμε παρενόχληση γιατί μπορεί να έχω εκφραστεί σε διά. Δεν είναι μόνο το Ιλιάνα, και σε άλλες γυναίκες πάντοτε εκφράζεις έτσι. Εάν ο καθένας το χρησιμοποιήσει είμαι ένοχος... Πάμε για γιλωτίνα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και Αλλά θα ήθελα να, θα ήθελα να το κρατήσουμε αυτό. Α τα ξαναορίσουμε ναι. τα όρια. Ας τα ορίσουμε λοιπόν για να δούμε, δούμε αν πράγματι πράγματι είναι. Την αρχή. Αν δεν ίδια. είναι ξεκάθαρα ίδια. για όλους και κοινά να τα εντάσεις. ορίσουμε από την αρχή, παιδιά. Αυ σε αυτό συμφωνούμε νομίζω όλοι. Εντάξει, εγώ δια, διαφωνώ με την έννοια ότι τα όρια στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν για μένα ορατά, ενώ σε επίπεδο καθηγητή μαθήτρια. Πάντοτε δηλαδή... θα υπάρχουν σχέσει και κάποιο θα είναι πολύ πιο δυνατό σε μια σχέση. δεν είναι, δεν είναι το... το, ζήτημα από εκεί. Φυστη... Ε, ναι, υπάρχει μια... Γι' αυτό σου εξήγησα. Γι' αυτό βάζω τα όρια του καθηγητή. Ποια ήταν. Ήμουνα εκεί εντάξει τη συνείδησή μου. Ναι, αλλά ήταν ένα, το ένα κορίτσι κάνει. το οποίο δεν μπορούσε να το διαχειριστεί προφανώ αυτό. Μα, δε... Μα γι' αυτό και ζητάω σου αν το υπερέβαλα. Το... Δεν, κρύβουν δεν πίσω το μου, Παύλο. Ναι, και σε τιμά αυτό. Δεν το λέω αυτό το πράγμα. Μπορεί να υπερέβαλα γιατί ενδιαφερόμουν για αυτή την κοπέλα. Αλλά από εκεί και πέρα, τι να κάνουν, δηλαδή, εντάξει, ναι, υπήρχε μια, πάντοτε υπάρχει μια σχέση κάποιο. Υπάρχουν και γυναίκε που είναι σε μια α, άλλη κλίμακα και με, με άλλους άλλου που είναι πιο αδύνατο. Το ίδιο ισχύει. Mm. Δεν ισχύει. Το ζητούμε να βρούμε όμω του κώδικε τη επικοινωνία και πώ σε αυτό γίνεται καταναγκαστικά. Άλλο το καταναγκαστικά. Γι' αυτό μιλάω. Άλλο το πράγμα το πώ γίνεται να καταδικάσει κάποιον, να, να τον αναγκάσει να κάνει κάτι και άλλο το να εκφράσει μια, μια θέση την οποία έχει απέναντί του. Βεβαίω μπορεί να έχω, να έχω υπερβεί. Κάθε άνθρωπο μπορεί να υπερβεί σε κάτι αυτό κλπ. Αυτό είναι καταδικαστέο. Δεν το συζητάμε. Άλλο όμω αυτό και άλλο το να ορίσουμε τα όρια του τελικά τι είναι παράβαση, τι είναι πράγμα το οποίο δηλαδή ε, ε παραβιάζει την προσωπικότητα του άλλου, καταλύει την προσωπικότητα του άλλου, ε, απειλεί την προσωπικότητα του άλλου και τη δουλειά του άλλου, παίζει με το ψωμί του άλλου, να το πούμε λίγα λόγια, τον απειλεί με πράξει. Αυτό νομίζω ότι είναι τελείω διαφορετικό. Ε, Θέλω να σε ευχαριστήσω για το θάρρος της γνώμης σου σήμερα. Αλήθεια, με έχει εντυπωσιάσει. Νομίζω ότι σου μιλήσαμε κι εμείς αρκετά ειλικρινά. <συμφωνώ> ναι, ναι, όχι, ναι, σε ευχαριστώ κι εγώ ε, για είναι... την... Και, ε... και, ε, ε, και... βλέπεις δεν κρύφτηκα γιατί δεν έχω κανένα λόγο ε... να κρύβω με Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί και ο κόσμος περιμένει μια τέτοια στάση. Γιατί... Όλο αυτό αφορά και τον κόσμο πάρα πολύ άμεσα και περιμένει να ακούσει μία απάντηση και ενδεχομένω μία συγγνώμη και ο ίδιο ο κόσμο. Κυρίω όμω τα θύματα. Σε ευχαριστούμε πάρα, πολύ. Καλά, Ευχαριστώ.